Στο σημερινό βίντεο θα εξηγήσουμε γιατί η καλύτερη απάντηση στις τουρκικές παράνομες αιτιάσεις για την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών είναι το να ζητήσουμε και εμείς ακριβώς το ίδιο για τη Μικρά Ασία και μάλιστα με βάση τα δικά τους λόγια. Τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον από το 2005 μέχρι τώρα, οι φωνές των γειτόνων που ζητούν την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών όλο και πληθαίνουν, βασιζόμενοι στο επεκτατικό δόγμα της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας, χωρίς να έχουν νομικά επιχειρήματα παρά μόνο κατακτητικές βλέψεις για να επεκταθούν από τη Μικρά Ασία προς τα δυτικά. Η Ελλάδα αρκετές φορές έχει εξηγήσει το νομικό καθεστώς γύρω από την διαφυσβήτητη κυριαρχία μας στα νησιά, που απελευθέρωσε τόσο το Αβέροφ με τον ελληνικό στόλο στους Βαλκανικούς πολέμους, όσο και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και για τα νησιά που ελληνικές δυνάμεις με τον Ιερό Λόχο απελευθέρωσαν στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Τουρκία επιμένει και αγνοεί ότι μέχρι και ο ΙΕ, που ήδη είναι μέλος, επικαλύπτει όλες τις δίθεν συμφωνίες αποστρατικοποίησης που επινοεί μέσω του άρθρου 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, που προσφέρει στην Ελλάδα το δικαίωμα της νόμιμης άμυνας. Αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε στη στάση Τουρκίας είναι το πώς δημιουργείται θέμα κυριαρχίας, αν τα ελληνικά νησιά είναι στρατικοποιημένα ή όχι, σε ποια συνθήκη αναφέρεται κάτι τέτοιο και γενικά σε ποια σχολή διεθνών σπουδών τα μάθαν αυτά τα κόλπα. Τα νησιά ενοπλισμένα και έτοιμα, όπως αναφέρουν και οι γείτονες, για να αντιμετωπίσουν κάτι που φαίνεται να έχουν ξεχάσει. Απέναντι από τα νησιά μας βρίσκεται η τουρκική στρατιά του Αιγαίου και η μεγαλύτερη αποβατική δύναμη της Τουρκίας, που έχει στόχο ποιον, δεν μας εξηγεί κανένας από την απέναντι πλευρά. Σαν να μην έφτανε αυτό, ζητάνε αποστρατικοποίηση νησιών, οι Τούρκοι που εισέβαλαν στην Κύπρο το 1974 και προέβησαν σε βιασμούς γυναικών και παιδιών, αποκεφαλισμούς αλλά και λαϊλασίες των ελληνικών χωριών και πόλεων. Με όλα αυτά στο μυαλό, το πιο σόφρον θα ήταν εμείς να απαιτούμε άμεση αποστρατικοποίηση των κατεχόμενων στην Κύπρο, της Ήμβρου και της Μικράς Ασίας, με κύριο στόχο, όπως θέλουν δήθεν και οι γείτονές μας Τούρκοι, τη μείωση των εντάσεων. Άλλωστε, οι ίδιοι γείτονες, μέχρι πριν λίγο καιρό, ανέφεραν συχνά πυκνά ότι δεν υπάρχει απειλή στρατιωτικής εμπλοκής με την Ελλάδα. Αν άλλαξαν γνώμη, υπάρχουν πολλά που μπορεί να αμφισβητήσει και η Ελλάδα και να ζητήσει αποστρατικοποίησή τους πριν επεκταθεί ξανά μέσα στα 200 χρόνια της ανεξαρτησίας της, όπως φοβάται και ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κάντε like, εγγραφή στο MSHD και μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι για να ενεργοποιήσετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για κάθε νέο άρθρο και κάθε νέα εξέλιξη μέσω του site μας, mshd.gr.